Καθορισμός χώρου τοποθέτησης περιπτέρου, καθορισμός τέλους ζώνης κατάληψης χώρου στη ζώνη λιμένα Καλοκοτσί. Αυτό το ίδιο είναι και στα παλάτια. Είναι πιο περίπτερα ένα εδώ και ένα στα παλάτια. Λοιπόν, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εισήγηση δική μου για την παρακούρηση δικαιώματος χρήσης χώρων της χερσαίας ζώνης λιμένα για την εγκατάσταση και λειτουργία περιπτέρου είναι η έκδοση απόφασης του αρμόδιου φορέα χρήσης και μετάλλευση λιμένα με την οποία θα αναφέρει τις ανάγκες του λιμένα για την κατάσταση περιπτέρου. Και τα λοιπά και τα λοιπά, φτάνουμε παρακάτω, εγκρίνουμε μία θέση για το Καλοκοτσί και μία θέση για τη χερσαία ζώνη εδώ της σκάλας νέων παλατίων. Λοιπόν, στην ίδια απόφαση αυτή, το τέλος κατάληψης κοινοθύσης για το κατάληψης περιπτέρου, το ποσό είναι 600 ευρώ, με χρήση δύο ψυγείων, ένα παγωτού και ένα ψυγείο αναψυχτικών, από 130 ευρώ το ένα. Μπορεί ακόμα να πάρει 5 μέτρα, τα οποία θα πάνε με 130 ευρώ το μέτρο και η μίσθωση θα γίνει για ένα χρόνο. Εμείς θα το στείλουμε αυτή την απόφαση που θα πάρουμε τώρα στο οικείο λιμεναρχείο εδώ για υποβολή απόψεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, σε θέματα ασφάλειας, έρευνης λειτουργίας, του λιμένα κτλ. Καλησπέρα. Καλώς τον κύριο Χριστάμενο. Καλώς τον κύριο Χριστάμενο. Λίγο πιο εκεί. Κατόπιν τούτου, προτείνω προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία περί παρακόρησης χώρου για τοποθέτηση περιπτέρου εντός ζώνης λιμένα σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου 2971 κάθετος 2001 και του νόμου 3153 κάθετος 2003 όπως εκδοθεί ο προτινόμενος χώρος σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς των ανωτέρων για καθορισμό θέσης τοποθέτησης περιπτέρου και συνεχεία υπηρεσία μια άλλη απόφαση θα προβεί στην παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου ζώνης λιμένας στο πλαίσιο του προαναφερόμενου. Αν υπάρχει καμιά αντίρρηση, έχουμε το χάρτη, έχει κάνει τεχνικές υπηρεσίες που θα μπει το περίπτερο στο Καλοκοτσί και στα παλάτια. Δηλαδή και στην εισήγησή σας λέτε ότι θα πάμε δύο αποφάσεις. Μία που θα λέμε ότι εγκρίνεται ο χώρος. Ναι, όταν θα κάνουμε... Για κάτι που θα γίνει αίτηση από τον ενδιαφερόμενο. Όχι, έχει κάνει αίτηση ο ενδιαφερόμενος. Πώς έχει κάνει αίτηση, αφού δεν ξέρει ότι εμείς τον χώρο τον έχουμε παρακολουθήσει. Παρακολουθούμε μία θέση. Και μία... Συγγνώμη. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Είναι ο ίδιος που μένει εκεί. Εγώ... Το ίδιο είναι και αυτό. Ναι, εγώ από την εισήγηση. Αυτό... Εγώ από την εισήγησή σας προσπαθώ να καταλάβω τι μου λέτε. Από την εισήγηση ναι, θα κάνουμε ναι, και θα έρθουν αυτοί οι δύο που είναι. Γιατί είναι και οι δύο. Ένας είναι στο Καλοκοτσί και ένας είναι εδώ. Σήμερα θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Μια απόφαση ότι, γενικά... ότι παίρνουμε μια θέση η οποία είναι εκεί. Θα την υποβάλουμε όλα τα χαρτιά στο οικείο λιμεναρχείο. Θα μας απαντήσει ο λιμενάρχης και με καινούργια απόφαση θα γίνει παραχώρηση. Στην κυρία Μαρία και στον κύριο εδώ, όπως λέγεται, το επιθετό του δεξιού. Τον Παγιώτη εδώ. Καθορίζουμε το χώρο στο λιμάνι που είναι. Έχετε μπροστά το σχεδιάγραμμα και την τιμή. Την τιμή μπορούμε να την προκαθορίσουμε σήμερα επειδή δεν έχουμε προϋπολογισμό ακόμα. Δεν έχει σχέση ο προϋπολογισμός, δεν έχει καμία σχέση ο προϋπολογισμός. Όταν θα δει ο προϋπολογισμός θα το έχουμε προβλέψει. Είναι καλύτερα και το λέμε. Να όχι, όχι. Ο προϋπολογισμός θα γίνει σύντομα και άμεσα θα το προβλέψουμε σε κωδικό. Καμία αντίρρηση κανένας όποιος έχει. Να το αντιγράψω, ναι. Άμα θέλει να με ψηφίσει ο Αντρέας, καλώς θα το γράψω με ένα λόγο. Θα το δώσω να το γράψω. Να το γράψω, Γιώργο, για να... Τώρα, θες μια άλλο το γράψω. Να το προσκομίσω εκεί και το γράψω μάτι. Ναι, εισήγηση του Προέδρου. Α, δώσε μου το από κάτω χαρτί, γίνεται ένα άλλο. Κατά πλειοψηφία. Κάτσε, είπα, Ανδρέας, Ανδρέας Βαλόκας, πες μου. Παρόλο γιατί δεν υπάρχει προϋπολογισμός.